Αφού λοιπόν έχουμε την ευκαιρία εδώ να έχουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα ήθελα να του ζητήσω να αναφερθεί λίγο περαιτέρω σε ό,τι αφορά τις πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις που πρόσφατα ολοκληρώθηκαν μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Τρόικα. Ίσως θα μπορούσε να μας μιλήσει για κάποια στοιχεία που αφορούν στην φορολογική πολιτική και εντάσσοντάς στο πλαίσιο των τελευταίων δηλώσεων της Τρόικα. Μετά λοιπόν από σχεδόν 8 μήνες διαπραγματεύσεων που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες, πιστεύω ότι τα τελικά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις που έχει καταφέρει η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή μαζικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στην οικονομία μας. Θα έλεγα ότι μετά από πολλές δεκαετίες καταφέραμε να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα προ των στόχων που είχαμε θέσει και πραγματικά είχαμε στον βραχύτερο δυνατό χρόνο τις πιο έντονες, αν θέλετε, δημοσιονομικές διορθώσεις. Έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο μας έχει βοηθήσει να εξαλείψουμε μετά από 48 χρόνια το έλλειμμα σε ό,τι αφορά τους τις εξωτερικές μας συναλλαγές, αλλά βέβαια ο πρωταρχικός στόχος είναι αυτό που ονομάζουμε κοινωνική συνοχή για την χώρα, η διόρθωση των λαθών, να φροντίσουμε ούτως ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα να επιστρέψουμε σε αυτούς που έχουν πληγωθεί περισσότερο από όλους το πρωτογενές πλεόνασμα, τους πλέον φτωχούς. Άρα λοιπόν να επιστρέψουμε πραγματικά σε ένα μήνα από τώρα περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πραγματικά επιτυχία του ελληνικού λαού που πέρασαν όλες αυτές τις θυσίες και καταδεικνύει ότι μπορούμε πραγματικά εμείς και ο ελληνικός λαός να δουλέψουμε αποτελεσματικά και με αποφασιστικότητα και ταυτόχρονα όμως εξαλείψουμε τις στρεβλώσεις που ήταν παρούσες στην ελληνική οικονομία επί σειρά ετών, για αιώνες. Πιστεύω λοιπόν ότι τίποτα δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχε υποστεί αυτές τις τεράστιες θυσίες ο ελληνικός λαός και αν δεν είχε αποφασίσει να προχωρήσει μπροστά, γιατί έχουμε χάσει πλέον το 25% του ΑΕΠ μας μέσα από αυτή τη διόρθωση. Πιστεύω λοιπόν ταυτόχρονα ότι κανείς θα πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι και μια τεράστια επιτυχία συνολικά για την Ευρώπη, γιατί όλοι μαζί έχουμε αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι μόνο λόγια, αλλά ένα πλεονέκτημα πολύ ισχυρό. Έχουμε αποδείξει ότι η Ευρώπη δουλεύει, λειτουργεί και νοιάζεται. Και το κάναμε αυτό στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα, επειδή έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επιτελεστεί και πολύ σημαντικό έργο αλλού. Για παράδειγμα, ο μηχανισμός, ο SRM, για όσους θέλουν να ξέρουν, αφορά μόνο τον 53ο, αν θέλετε, από τους 54 φακέλους, η καρτοφυλάκια, τα νομοθετικά, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Άρα πραγματικά μιλάμε για 25 περίπου χαρτοφυλάκια το μήνα. Αυτό σημαίνει πολλή δουλειά για όλους. Αυτό λοιπόν συμπεριλαμβάνει την νομοθεσία, όχι μόνο για τον εν λόγω μηχανισμό, αλλά παράδειγμα σε ό,τι αφορά το πολιτισμικό κεφάλαιο, σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους και το posting, σε ό,τι αφορά τον κώδικα της Frontex, αλλά και τους όρους δέσμευσης, καθώς επίσης και με τα εναλλακτικά καύσιμα. Άρα λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω κλείνοντας ότι ευχαριστώ για άλλη μια φορά το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και το Συμβούλιο για την άριστη συνεργασία που χάρη σε αυτήν όλα αυτά έγιναν δυνατά.